Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, εκ μέρους της Λαϊκής Συσπήρωσης Καλλιθέας, σας καλωσορίζουμε στη μεγάλη σημερινή μας συγκέντρωση. Σήμερα εδώ, από την προσφυγωμάνα Καλλιθέα, την Καλλιθέα των ηρωικών αγώνων του ΕΑΜ Ελλάς ενάντια στο φασισμό στην περίοδο της κατοχής, αλλά και των μετέπειτα λαϊκών αγώνων, την Καλλιθέα στην οποία σήμερα οι δεκάδες χιλιάδες κατοικοί της από όλα τα λαϊκά στρώματα, Έλληνες και μετανάστες, δίνουν το καθημερινό αγώνα για την επιβίωση, στέλνουμε ένα μήνυμα ελπίδας και αντεπίθεσης. Στις εκλογές του Μαΐου στηρίζουμε αποφασιστικά σε όλες τις κάλπες τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ και της Λαϊκής Συσπήρωσης. Δίνουμε ηχηρή και στοχευμένη απάντηση στο σύνολο του αντιλαϊκού μπλοκ, τόσο στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και στα άλλα αστικά κόμματα που κυβέρνησαν τα προηγούμενα χρόνια, όσο και στους περιφερειάρχες και στους δήμαρχους που στηρίχτηκαν από αυτές τις δυνάμεις και που όλοι τους, από τη θέση που τους αναλογούσε, υπηρέτησαν απαρέκκλητα την αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Αρκετά μας κοροϊδέψαν, αρκετά μας φόρτωσαν βάρη και βάσανα για χάρη του μεγάλου κεφαλαίου. Ήρθε η ώρα να προτάξουμε τα δικά μας συμφέροντα, την ικανοποίηση των δικών μας λαϊκών αναγκών. Φίλες και φίλοι, εδώ στην Καλλιθέα γνωρίζουμε πολύ καλά τους τρεις υποψηφίους της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο νυν δήμαρχος με τη Νέα Δημοκρατία, ο Κάρναβος. Είναι ο πρώην δήμαρχος της Καλλιθέας με το ΠΑΣΟΚ, ο Ασκούνης. Είναι ο πρώην αντιδήμαρχος με τον Ασκούνη, ο Ψαλιδόπουλος, που τώρα κατεβαίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι τους στήριξαν όλες τις αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις που μετατρέπουν το Δήμο σε φοροεισπρακτικό μηχανισμό, σε ένα μηχανισμό που στηρίζει κάθε λογής ιδιωτικά συμφέροντα και επιχειρήσεις. Όλοι τους άσκησαν τη διοίκηση του Δήμου και ο κάθε καλλιθεάτης μπορεί να βγάλει συμπέρασμα. Σήμερα μπορεί να υψώνουν τους τόνους της αντιπαράθεσης μεταξύ τους για το ποιος είναι πιο ικανός οι διαχειριστές, κατηγορούν ο ένας τον άλλον για ανικανότητα, για σκάνδαλα κτλ. Επιδίδονται κάποιοι και στο παλαιά σκοπή στάξιμο. Στους συμμετέρους χρησιμοποιούν τα οχτάμινα και τις διάφορες μορφές πρόσκαιρης εργασίας που οι ίδιοι στήριξαν την εφαρμογή τους για να έχουν ομοίρους τους εργαζόμενους. Ισχυρίζονται πόσο αυτοδιοικητική, πόσο ανεξάρτητη είναι το τι πρόσφερε ο καθένας στη δική του θητεία. Ο λαός της Καλλιθέας όμως δεν έχει μνήμη χρυσόψαρου και θυμάται και μπορεί να συγκρίνει, γιατί εδώ στην Καλλιθέα και οι Πέτρες ξέρουν ότι οι βασικές υποδομές και τα έργα όπως αθλητικά γήπεδα, γυμναστήρια, το Δημαρχείο, δημοτικές υπηρεσίες αθλητισμού και πολιτισμού δωρεάν για όλους, πλατείες, χώροι πρασίνου, τα αντιπλημμυρικά έργα στις Τζιφιές, η διευθέτηση στον Ηλισσό έγιναν όταν στη διοίκηση του Δήμου ήταν οι κομμουνιστές με δήμαρχο τον Γιάννη Γάλλο. Με αγωνιστική διεκδίκηση και την ενεργή κινητοποίηση του καλλιθεάτικου λαού. Τότε που τα οικόπεδα όπως του Γλάρου, της Ιζόλα, της Πειραϊκής, άλλοι ελεύθεροι χώροι κερδίθηκαν για να γίνουν σχολεία, να γίνουν χώροι πρασίνου και παιδικές χαρές. Τι έπραξαν οι επόμενες διοικήσεις του Δήμου? Ακριβώς τα αντίθετα. Επί ημερών τους, τα πράγματα αντιστράφηκαν και οι λίγοι εναπομείναντες ελεύθεροι χώροι, τα φιλέτα, αντί να αποδοθούν για τις ανάγκες του λαού της Καλλιθέας, δόθηκαν χάρισμα στα ιδιωτικά συμφέροντα, στον κάθε λογής σκλαβενίτη, στον κάθε λογής νιάρχο. Οι υπηρεσίες προς τους δημότες έπαψαν σιγά σιγά να είναι δωρεάν, επικράτησε η ανταποδοτικότητα. Αυτή η πορεία φυσικά οφείλεται και στις αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις στην τοπική διοίκηση, τις οποίες όμως όλοι τους υποστήριξαν και υπηρέτησαν πιστά. Φίλες και φίλοι, αυτή την περίοδο στην Καλλιθέα ζούμε σε συνθήκες εικονικής πραγματικότητας. Οι υποψήφοι της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και διάφοροι ανεξάρτητοι, μέσα από το προγράμματά τους, πουλάνε τη μεγάλη ιδέα της μετατροπής της Καλλιθέας σε, λένε δήθεν, τουριστικό και εμπορικό κέντρο. Θα γίνουμε, λένε, Μονακό θα γίνουμε. Όλοι τους πίνουν νερό στο όνομα της ανάπτυξης που φέρνει η ανάπλαση του παραλιακού μετόπου και η λειτουργία του Κέντρου Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Μιλάνε για τοπική ανάπτυξη,
για στήριξη της επιχειρηματικότητας, ευκαιρίες απασχόλησης. Αυτό όμως που θέλουν να κρύψουν είναι ότι ο προγραμματικός στόχος τους είναι η συμμετοχή και η ποικιλόμορφη στήριξη μέσα από τις υπηρεσίες και από κονδύλια του Δήμου στο μεγάλο φαγοπότη ισχυρών επιχειρηματικών ομίλων. Από την άλλη, η πραγματικότητα που βιώνουν οι Καλλιθεάτες είναι διαφορετική. Η μεγάλη πλειοψηφία των λαϊκών στρωμάτων της Καλλιθέας υποφέρει για να τα βγάλει σε πέρας, με τους μισθούς πείνας, την ανεργία, την αναδουλειά και τα λουκέτα, τις κατασχέσεις και τους πληστηριασμούς. Με τις υπηρεσίες του Δήμου, όπως την καθαριότητα, τα τεχνικά συνεργεία, το πράσινο, να είναι υποστελεχωμένες, χωρίς μόνιμο προσωπικό. Με πολλά σχολεία και παιδικούς σταθμούς να στεγάζονται σε κτίρια μεγάλης ηλικίας, κακοσυντηρημένα και χωρίς κανένα αντισεισμικό έλεγχο. Με τους Καλλιθεάτες να διπλοπληρώνουν για υπηρεσίες όπως τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Φίλοι και φίλες, σύντροφοι και συντρόφισσε, εκτός όλων των παραπάνω, κριτήριο ψήφου για τις επικείμενες εκλογές πρέπει να είναι και η στάση των άλλων παρατάξεων εδώ στο Δήμο απέναντι στη ναζιστική Χρυσή Αυγή που έχει το θράσος να κατεβάσει ψηφοδέλτιο στις δημοτικές εκλογές στην Καλλιθέα. Μπορεί όλοι στα λόγια μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να καταδικάζουν τη Χρυσή Αυγή και να καλούν σε αντιφασιστικά μέτωπα άλλοι των δυνάμεων του Δημοκρατικού Τόξου, άλλοι των δυνάμεων της Προοδευτικής Συμμαχίας. Στην πράξη όμως ανέχονται ή και στηρίζουν τη δράση της Χρυσής Αυγής για τους δικούς τους λόγους, έχοντας και το βλέμμα στραμμένο στο δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών. Ας αναλογιστούμε. Μπορεί να καλεί σε αντιφασιστικό μέτωπο η διοίκηση του Κάρναβου, του σημερινού δημάρχου, που επανειλημμένα έχει επιδείξει στάση ανοχής και στήριξης στη Χρυσή Αυγή, μέχρι και ευχαριστήρια κάρτα τους έστειλε για τη δίθεν φιλανθρωπική τους προσφορά. Μπορεί να καλούν σε αντιφασιστικό μέτωπο οι παρατάξεις της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ Ασκούνη, που όλο το προηγούμενο διάστημα αλλά και τώρα εκτρέφουν στους κόλπους τους, στηρίζονται από διάφορους γνωστούς στην Καλλιθέα, αντικομουνιστές και ποντιοκάπηλους ακροδεξιούς εθνικιστές. Μπορεί να καλεί σε αντιφασιστικό μέτωπο ο ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου ο σημερινός υποψήφιος δήμαρχος μοιραζόταν τη θέση του αντιδημάρχου για χρόνια με ένα από τα παραπάνω φασιστοειδή υπό τη σκέπη του ΠΑΣΟΚ, που ως κυβέρνηση έχει τεράστια ευθύνες για την καθυστέρηση της δίκης των υπόδικων δολοφόνων της Χρυσής Αυγής. Οι επικεφαλής όλων αυτών των παρατάξεων δεν ήταν που την 25η Μαρτίου, την ώρα που εμείς, τα μέλη της Λαϊκής Συσπήρωσης, των σωματείων, των άλλων φορέων της πόλης, διαδηλώναμε ενάντια στην παρουσία των Ναζί στην πλατεία Κύπρου, δεχόμενοι μάλιστα και την άγρια επίθεση στο ΜΑΤ, αυτοί εκκλησιάζονταν παρέα με τον φασίστα Μπουγά. Για μας είναι καθαρό, ο φασισμός ήταν και είναι γέννημα και θρέμα του βάρβαρου καπιταλιστικού συστήματος. Γι' αυτό κανείς θειασότης, κανείς διαχειριστής αυτού του συστήματος δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο, δεν είναι ικανός να τον αντιπαλέψει. Μόνο οι κομμουνιστές, το οργανωμένο εργατικό και λαϊκό κίνημα, με τις οργανώσεις τους, μπορούν με συνέπεια να σταθούν εμπόδιο στους φασίστες και την εγκληματική τους ιδεολογία και δράση. Γι' αυτό και από την πρώτη στιγμή η ναζιστική Χρυσή Ελληνική Αυγή και ο υποψήφιος Μπουγάς στοχοποίησε εμάς τα στελέχη του ΚΚΕ και της Λαϊκής Συσπήρωσης. Στην Καλλιθέα όμως η ιστορική μνήμη είναι ζωντανή. Και η ιστορία μας διδάσκει ότι όπως και στην κατοχή, ο λαός σε αυτές εδώ τις γειτονιές αντιμετώπισε τους προδότες δοσύλλογους και ταγματασφαλίτες, τους προγόνους δηλαδή των σημερινών χρυσαυγητών, έτσι και τώρα ο λαός και η νεολαία δεν θα τους αφήσει να χύνουν ανενόχλητα το ρατσιστικό και μυσαλόδοξο δηλητήριό τους. Τους απομονώνουμε σε κάθε γειτονιά, σε κάθε σχολείο. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, σήμερα ο καθένας μας πρέπει να αναλογιστεί τι δημοτική αρχή χρειαζόμαστε. Θέλουμε δημοτική αρχή και δήμαρχο που θα είναι επιθύμιο όργανο των επιλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το καλό παιδί της εκάστοτες κυβέρνησης και της περιφέρειας, ή θέλουμε δημοτική αρχή που θα αντιπαλεύει την αντιλαϊκή πολιτική, δεν θα ανοίπτει τα χέρια της μπροστά στα λαϊκά προβλήματα, θα είναι σύμμαχος και αρρωγός της λαϊκής πάλης. Θέλουμε δημοτική αρχή που θα υπηρετεί τα μεγάλα συμφέροντα, τις ιδιωτικοποιήσεις και τα κέρδη των επιχειρηματιών,
ή δημοτική αρχή που θα προτάσει τις λαϊκές και κοινωνικές ανάγκες. Θέλουμε δημοτική αρχή που οραματίζεται την Καλλιθέα σαν ένα εμπορικό και τουριστικό Las Vegas, που θα προτάσει την ανάπτυξη και κερδοφορία των μεγαλοξενοδόχων, των tour operator, των μεγαλοεμπόρων, που θα στηρίζει την όποια κοινωνική πολιτική της στην ευχέρεια του κάθε ιδιώτη χορηγού και ευεργέτη, ή μια δημοτική αρχή που στο κέντρο της πολιτικής της θα είναι οι σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων και της νεολαίας, τα δικαιώματα στην εργασία, τη μόρφωση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό. Σήμερα έχουμε το θετικό παράδειγμα των 5 Δήμων που οι κομμουνιστές ήταν στη διοίκηση, όπου παρά τον γενικό αρνητικό συσχετισμό και τα στενά περιθώρια του νομοθετικού πλαισίου, αποσπάσαμε κατακτήσεις, δώσαμε ανάσα σε λαϊκά στρώματα, σταθήκαμε σύμμαχοι των εργαζομένων και όχι απέναντί τους, στηρίξαμε τους αγώνες τους. Το παράδειγμά τους μπορεί και πρέπει να πολλαπλασιαστεί. Γι' αυτό και εμείς το λέμε καθαρά, ότι και στην Καλλιθέα μπορεί η λαϊκή συσπήρωση και από τη θέση της διοίκησης του Δήμου, υπηρετώντας ακριβώς αυτή τη γραμμή της λαϊκής αντιπολίτευσης σε Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβέρνηση και περιφέρεια, να φέρουμε στο προσκήνιο τις λαϊκές ανάγκες, να δώσουμε λύσεις σε λαϊκά προβλήματα, στηρίζοντας αλλά και στηριζόμενοι από την ενεργοποίηση του λαϊκού παράγοντα, τα εργατικά σωματεία της πόλης, τις ενώσεις των επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων, άλλους μαζικούς φορείς, τους αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους. Τώρα λοιπόν καλούμε το λαό της Καλλιθέας να ψηφίσει μαζικά το ψηφοδέλτιο της λαϊκής συσπήρωσης, για να μειωθούν ή να καταργηθούν τα δημοτικά τέλη σε μια σειρά ομάδες δημοτών και να αυξηθούν για τις μεγάλες επιχειρήσεις που εδρεύουν στην πόλη μας. Για να μην προχωρήσει ο Δήμος σε κανέναν ηλεκτρονικό πληστηριασμό σε βάρος λαϊκής οικογένειας. Για βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς για όλα τα παιδιά με κατάργηση και μείωση των τροφίων. Για κατάργηση και μείωση στις συνδρομές των δημοτών για πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες. Για αναβάθμιση και αξιοποίηση των ελεύθερων χώρων. Για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και δωρεάν πρόσβαση των κατοίκων όλης της Αθήνας σε όλους τους χώρους του Κέντρου Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Για πλήρη στελέχωση όλων των υπηρεσιών του Δήμου με εργαζόμενους, με μόνιμη σχέση εργασίας, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Ψηφίζουμε λαϊκή συσπήρωση γιατί λέμε ένα μεγάλο όχι στο φασισμό και τον ρατσισμό. Ιδιαίτερα καλούμε τη νεολαία της Καλλιθέας, τους μαθητές της Τρίτης Λυκείου, η πρώτη ψήφος να είναι γνήσια αντισυστημική, να είναι κόκκινη. Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, τις μέρες που απομένουν μέχρι τις εκλογές της 26 Μαΐου, οργώνουμε τις γειτονιές της Καλλιθέας, από τα παλιά σφαγεία και τη Χαροκόπου, από το κέντρο της Καλλιθέας και τα προσφυγικά, μέχρι τις Τζιφιές, σπίτι το σπίτι, άνθρωπο τον άνθρωπο, με πίστη και αισιοδοξία, δίνουμε τη μάχη ενίσχυσης του ΚΚΕ και της λαϊκής συσπήρωσης, για να είναι και μετά τις εκλογές ο λαός πιο δυνατός, ο δρόμος της ρήξης και της ανατροπής πιο φωτεινός.